Εμένα μου λείπετε ήδη πάρα πολύ. Τα συναισθήματά μου είναι αναμειγμένα και νιώθω πολύ παράξενα. Όπως σας έχουν γράψει και τα άλλα παιδιά, είναι πολύ διαφορετικά έξω. Διατηρήστε την ψυχραιμία σας όλοι. Είναι πολύ σημαντικό. Αχ, κουνελάκι, κουνελάκι, ξύλο που θα το φας, θα σε πνίξα τα γης. Στελίτσα μου, σε αγαπώ πάρα πολύ και ήσουν το στήριγμά μου και η καλύτερη μου φίλη όσο ήμουν μέσα στο σπίτι. Έρχομαι να το διατηρήσουμε και έξω, είμαι σίγουρος. Πάντως θαυμάζω τη διέστησή σου, δεν πέφτεις έξω. Χα, χα, χι, 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 χα, χα, αχ, ρε Ντίντο. Εκεί που πάω να ηρεμήσω, δεν είχα προσέξει τη φωτογραφία και όταν την είδα, μπήκα στο πλατό με δάκρυα μικρού παιδιού. Να είσαι καλά, αδερφέ μου, μείνε όπως είσαι. Όπως σου είχα πει για μένα, είσαι το καλύτερο παιδί, με κεφάλαια γράμματα. Ξεκινώ προπόνη σειρά και σε περιμένω. Ένας καθαρός εγωισμός τα κατάφερε, μας χώρισε. Νίκησε ο κακός μας εαυτός. Εκτός ότι έχουμε πάρα πολλά να πούμε εμείς οι δύο όταν βγεις, μου χρωστάς και μια χάρη. Μπορεί να μην βρήκαμε χρόνο μέσα, όμως έξω έχουμε απεριόριστο για να μου μάθεις κάποιες κινήσεις στο χορό. Τι να πω, είμαι κι εγώ λίγο περίεργος σε κάποια θέματα. Συγγνώμη, Νάρα. Άρε κακομίτσι, μητσί. Στρώσε ένα τραπέζι σαν όλο το χωριό. Θέλω να πιω σωρακή, σηκώνω. Όμως θέλω όσο θα είσαι μέσα στο σπίτι να θυμάσαι αυτό. Η ψυχραιμία μπορεί να σε γλιτώσει από χρόνια πόνου και αγωνίας. Είσαι ένας λεβέντης και δυνατό παλικάρι. Σε παραδέχομαι και σε εκτιμώ πάρα πολύ. Σήμα τα τσιγάρα. Με το που βγαίνω έξω, επαφυλάς! Πού σε ρε, μπιπ! Μπιπ! Θα το διαβάσει. Μαλάκα! Έχω κανονίσει ήδη να έρθω στο Βόλο. Η ξαδέρφη σου και ο άντρας της είναι καταπληκτικοί άνθρωποι σαν και σένα. Η ξαδέρφη σου και ο άντρας της ή η αδερφή σου. Ή η αδερφή σου. Η ξαδέρφη σου και ο άντρας είναι καταπληκτικοί άνθρωποι σαν και σένα. Χαιρετισμούς. Τα ξενίσια μας την τελευταία εβδομάδα ήταν τέλεια. Πάλι καλά που έφυγε γιατί ακόμα μια εβδομάδα μαζί θα γινόταν 100 κιλά. Oh my friend. Πραγματικά είσαι απίστευτος. Σώσε Λόζα, αυτοκράτορά μου. Θα σε ετοιμάσω σοου όταν βγεις να γελάσουμε. Γουστάρω να σε βλέπω να γελάς όπως και όλος ο κόσμος. Συνέχισε έτσι και αν κάπου έχεις χρόνο, κάνε λίγη γυμναστική κυριολογική. Δεν τελείωσαν οι αποφάσεις. Ο σκοπός του προφητείου δεν είναι μόνο να κερδίσεις τα λεφτά, αλλά να αποκομίσεις όσο πιο πολλά μπορείς και να γίνεις καλύτερος άνθρωπος μέσα από όλες αυτές τις εμπειρίες. Γι' αυτό, Αλέξη, να θυμάσαι ότι ο άνθρωπος γίνεται. Με αγάπη, ο φίλος σου Μιχάλης. Πού είχε! Θα το βάλουμε... Κάτσε να δούμε κάτι άλλο.
Στην Κύπρο. Στίγμα σου ήμουν κακομίση, αλλά έπρεπε να είμαι ευγράφητο. Έχουμε πολλά να πούμε εμείς οι δύο όταν θα κλείσουμε. Ευχαριστώ, μια χάρη. Αυτό τι σημαίνει. Μπορεί να μην τα βρήκαμε. Μπορεί να μην βρήκαμε χρόνο μέσα, όμως έξω έχουμε περιόριστη για να μου μάθεις κάποιες κινήσεις στον χώρο. Τι να πω. Είμαι και εγώ λίγο περίεργος σε κάποια θέματα. Συγγνώμη, μάλλον. Ξέρω γιατί το λέει. Θα σε πνίξω όταν βγεις. Και μου έχει ένα προσωπάκι. Θυμάσαι πως σε έκανε να γεννάμε. Θα σε έλειψα. Θυμάσαι ωραία. Αυτή ωραία, να μην σου πω χιλαδολία. Έξυπνησε και είχα να βάλω στο στομάχι με ένα κενό. Και λέω, ώρα σου λέω, ποιος είναι στο καπνιστήριο, Μιχάλης. Το βγήκα πριν. Θυμάσαι πως έκανε όταν γυρίσατε και είπα το μία σημείο και το χαμόγελο μου. Έκανε και την άλλα, λέει. Πολλά καθόλου και πολλά. Το χαμόγελο και μετά. Τα δικά και μετά τα δικά σου. 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 Τα δικά σου.